Με όλη την ειλικρίνεια δηλαδή. Ναι, γιατί ντρέπομαι γι' αυτό. Δεν βαριέσαι. Δεν είναι βαρετή αυτή η ζωή που κάνει. Έλατε. Μα γιατί το λέτε αυτό, εγώ έτσι έχω μάθει να ζω. Ναι, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα για αυτό που κάνει. Καλά κάνει αν έτσι έχει μάθει. Αλλά έχει αναρωτηθεί ποτέ τι χαρά είναι να μαζέψει φίλου, να μαγειρέψει εσύ για του φίλου σου. Έστω και κάποιο το φαγητό. Ξέρει τι ωραίο που είναι να καθαρίζει το σπίτι σου. Και να είναι δικό σου. Να βάζει μισό λεπτό. Άκου να σου πω. Προχθέ αγόρασα πλυντήριο και έχω βάλει 4 πλυντήρια. Τώρα το λέω δηλαδή πραγματικά και το εννοώ. Είναι μεγάλη χαρά να πλένει μόνο τα ρούχα. Ακόμα και αν κάνει λάθο και βάζει τα ρούχα. Να σεντώνει το κρεβάτι, να βάζει το τραπεζομάτι από το τραπέζι. Ναι, δεν σου λέω για το γιατί η Λίλα Ευαγγελία Ευαγγελιό. Θα δει και να βάλει το σεντόνι στο, στο κρεβάτι, θα βάλει το τραπέζι. Εγώ έλεγα λοιπόν ότι είναι μεγάλη χαρά να μένεις μόνος σου. Άκουσε με. Να μένεις μόνος σου και να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου. Πόσο μάλλον όταν αυτά τα πράγματα θα το κάνεις για έναν άνθρωπο που αγαπάς. Υποθέτω τον άντρα σου τον αγαπάς. Να του προσφέρεις κάτι. Μα τον άνθρωπο τον αγαπάω ούτως ή άλλως. Δεν είναι να του μαγειρέψει για να το αποδείξω αυτό. Να το υποθέτεις μόνος. Δεν θες πάρα πολύ να, να δει να γευτεί πώς μαγειρεύει η γυναίκα του. Πώς μαγειρεύει. Πάπα καημένη, τι λες τώρα. Συγγνώμη, εσύ πόσες φορές έχεις πει πω, τι ωραία θα ήταν να είχα μια κοπέλα στο σπίτι να φροντίζει να καθαρίζω, γιατί τώρα κουράστηκα. Πάρα πολλές φορές, ναι, γιατί άλλο η κούραση που τα κάνω καθημερινά και άλλο να το κάνεις μια φορά για να δοκιμάσεις. Δεν εργάζεται, δεν κάνει δουλειές. Εργάζεται πώς περνάει η μέρα της. Δεν βαριέσαι. Δεν είναι υπηρέτρια για να κάνει δουλειές. Δηλαδή, άμα κάνω εγώ δουλειές στην υπηρέτρια, τι θα κάνει. Μα ας πούμε, όλες τις δουλειές. Συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω κάτι γιατί έχουμε μείνει όλοι στο ότι δεν του μαγειρεύει. Θέλω να δω τι άλλο παράλογο τη ζητάει αυτός ο άντρας που θα την κάνει σκλάβα έτσι και το πραγματοποιήσει. Εκτός από το φαγητό. Τώρα. Τι άλλο σου ζητάει. Να πάω στο εργοστάσιο 8 η ώρα το πρωί. Τι να κάνω εγώ στο εργοστάσιο 8 η ώρα το πρωί. Είναι εγώ ξυπνάω στις 11-12. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Τι δουλειά στο σπίτι να κάνω εγώ αφού εγώ δεν έχω μεγαλώσει έτσι. Παιδιά είναι λογικό. Δεν έχει μάθει να ξυπνάει στις 8 η ώρα. Είναι λογικό. Μπορώ να σε ρωτήσω Λίλα μου αυτός ο άντρας για ποιο πράγμα σε θαυμάζει αγάπη μου. Όταν σε κοιτάζει στα μάτια. Και αυτός ο άνθρωπος τι λέει, τι σου εκφράζεται, τι σου λέει. Με θαυμάζει για την προσωπικότητά μου, με θαυμάζει για... Ναι, ναι, θέλω να πω πώς αυτό εσύ καταλαβαίνεις ότι είναι θαυμασμός για την προσωπικότητά σου. Τι σου λέει δηλαδή που αυτό εσύ το εκλαμβάνεις ότι είναι θαυμασμός για την προσωπικότητά σου. Ότι εσέβεται, ότι με αγαπάει, ότι ενδιαφέρεται για μένα όπως λένε όλα τα ζευγάρια. Η προσωπικότητα δεν είναι το χρώμα των μαλλιών. Δεν κατάλαβα, δύο λεπτά δεν μπορώ να καταλάβω, ορίστε. Μα δεν διαφωνώ σε αυτό. Και με σέβεται ο άντρας μου και με αγαπάει και τον σέβομαι κι εγώ και τον αγαπάω. Απλά δεν έχω καμία διάθεση ξέρεις, να τον φροντίζω. Ξέρεις, Λίλα μου, η αγάπη δεν είναι ένα ιδεατό πράγμα. Έχει και μία έκφραση. Έχει και έναν τρόπο που στον άλλον του δίνουμε να καταλάβει ότι τον αγαπάμε. Μπορεί να τον φροντίζουμε, παραδείγματος χάρη. Είναι μία φροντίδα. Να έχουμε μέλημα γι' αυτόν. Να παρέμβω λίγο να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Λίλα μου, ο άντρας σου δείχνει την αγάπη του. Δεν ξέρω, με εκπλήξεις, με δωράκια που ζητάς ή κάτι τέτοια. Ναι, όχι, δεν έχουμε παράπονο σε αυτά. Και δωράκια θα μου φέρει και λουλούδια θα μου φέρει και σοκολατάκια. Δεν εσύ πώς του δείχνεις την αγάπη σου. Θα τα πάρει τα δωράκια, θα πάρει τα λουλούδια. Θα τα πάρω τα δωράκια, θα τα πάρω τα λουλούδια. Τα παίρνεις, Λίλα, μα αυτό δεν έχει αγάπη. Θα την αγάπη μου, θα τον φιλήσω, θα τον αγκαλιάσω, πρέπει να τον μαγειρέψω. Δεν λεπτά, γιατί το έχετε τελείως παραφράσει το θέμα. Λίλα μου, αυτός ο άνθρωπος πώς καταλαβαίνει ότι είσαι σημαντική για τη ζωή του, εσύ μάλλον πώς καταλαβαίνεις ότι είσαι σημαντική για τη ζωή του και πώς καταλαβαίνει και εκείνος ότι είναι σημαντικός για τη δική σου όταν βλέπει έναν άνθρωπο να περιφέρεται γύρω από τον εαυτό του και μόνο. Πώς αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αυτή η γυναίκα με αγαπάει, γιατί η γυναίκα αυτή κάνει αυτά τα πράγματα για μένα. Α, κάνετε λάθος. Εγώ θα πάω να το ψωνίσω κιόλας, για παράδειγμα. Πρέπει να το μαγειρέψω. Αγάπη μου γλυκιά, δεν λέω τι θα πρέπει. Εγώ λέω τι κάνεις. Να το φάει ομό. Θα πάω να το ψωνίσω. Θα δω ένα ωραίο πουκάμα, θα το πω αυτό. Είναι για τον άντρα μου. Δηλαδή πόσο πουκάμισα. Δυο λεπτά τώρα. Γιατί δεν ξέρω να την εκφράζω. Δυο λεπτά, αγάπη μου. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, σοφάκι μου. Διότι όταν μου λέει ότι την αγάπη τη δείχνει με ένα πουκάμισο, θα πρέπει να έχεις αγοράσει μια βιομηχανία πουκάμισα για να του δείχνεις το πώς τον αγαπάς. Τον εργοστάσιο. Άλλο πράγμα. Τι κάνεις δηλαδή. Πώς αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι τον έχεις στο μυαλό σου, ότι τον σκέπτεσαι, ότι περιμένεις την κάθε στιγμή για να έρθει, να τον καλωσορίσει όταν έρχεται μέσα στο σπίτι, να του έχεις ετοιμάσει μια έκπληξη μόνο για εκείνον. Να τον κάνεις να νιώσει σημαντικό. Τι κάνεις βρε εσύ, Λίλα μου λες σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα του κάνω άλλες εκπλήξεις, αυτές που ξέρω εγώ να κάνω. Για παράδειγμα, θα πάω να του ψωνίσω, θα γυρίσει το βράδυ από το εργοστάσιο, θα του δείξω δες αγάπη μου τι σου ψώνισα. Ή είσαι κουρασμένος αγάπη μου, αλλά δεν θα πάω να του μαγειρέψω κιόλας και να το καθαρίσω. Δηλαδή ένα μασαζάκι σε αυτή την πλάτη την ταλαιπωρημένη που φεύγει από τις 8 η ώρα το πρωί και γυρίζει 8 η ώρα το βράδυ γίνεται σε αυτή την πλατούλα αυτού του ανθρώπου. Μα ένα μασαζάκι.
ένα φιλί. Ένα μπάνιο. Θα του κάνω και θα τον φιλήσω. Απλά τις δουλειές του σπιτιού δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τις κάνω εγώ. Είναι πολύ κουρασμένη. Δεν μας ξέρω. Μα το θέμα μας δεν είναι βρε αγάπη μου. Είναι τόσο δραστικό όπως και να το κάνουμε. Δύο λεπτά. Μην εστιάσουμε την προσοχή μας. Θέλω να δώσω τα έννοια μου. Θέλω να δώσω το λόγο στον πρόδρομο και μετά πάλι έτσι για να γίνει να ακούμε και διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή. Γιατί τόση ώρα θέλω να πάρω. Ήθελα να ρωτήσω κάτι την Ευαγγελία εδώ και πάρα πολύ ώρα. Λίλα, Βαγγελιό, Βαγγελιά. Λοιπόν. Τα παιδιά ποιος θα τα κάνει, εσύ ή θα τα δώσει καμιά υπηρέτρια να μείνει έγκυος και μετά να ξεκινήσουν. Έλα ρε, συγγνώμη ρε παιδιά, αν κάνω λάθος διορτώστε με, δηλαδή. Έλα βρε. Δεν μπλένει, δεν σφουγγαρίζει, δεν μαγειρεύει, πάει βόλτες, φέρνει πράγματα στο σπίτι, δώρα για τον άντρα της. Έχετε σοφέρ. Ναι. Φυσικά και έχουμε. Δηλαδή δεν έχεις ούτε δίπλωμα αυτοκινήτου. Αμάνε, κοίταξε το πρόβλημα. Συγγνώμη, παιδιά. Αν μου επιτρέπετε. Στο τέλος θα μας πεις ότι το παιδί το δικό μου θα το γεννήσει ο άλλος. Πρόδρομε, εσένα θα σε καλούσε μια τέτοια γυναίκα. Βέβαια. Γιατί. Γιατί. Κοίταξε, εγώ είμαι παραδοσιακός, τύπος άντρας. Δεν μπορώ εγώ να... Δηλαδή δεν μπορώ να ξυπνάω κάθε πρωί, ας πούμε, και η γυναίκα μας να κοιμάται. Ροχαλίζει. Εγώ πιστεύω. Δεν γίνεται. Ή να ξυπνάει στις 12, κάτι. Μα αυτός πρέπει να πάει στο εργοστάσιο, ενώ εγώ δεν έχω να πάω στο εργοστάσιο. Να σου το Δήμητρα. Λες πρέπει να πάει στο εργοστάσιο. Άνε Λίλα. Συγγνώμη, λοιπόν Λίλα, άκουσε με να σου πω κάτι. Ο άντρας σου ζητάει να πηγαίνεις μαζί του στο εργοστάσιο. Αυτό είναι μία επιθυμία του που νομίζω θα έπρεπε λίγο να σταθείς αυτό και να διαρωτηθείς γιατί το θέλει ο άντρας μου. Μην τις βάλετε δύσκολα, δεν μπορεί να σκεφτεί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, ακούγοντας όλα αυτά από τη Λίλα, μήπως έχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή μήπως είναι ένα άτομο παρετημένο, κυρία Μακρύ, δεν ξέρω. Δηλαδή μήπως είναι πιο βαθιά το πρόβλημα αυτό σοβαρό από ό,τι φαίνεται επιφανειακά και γελάμε και εδώ. Μήπως υπάρχει ένα κάτσο πρεσβάζει. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πάω μετά από 26 χρόνια. Βαγγελιό, από ανοιχτή ακρόαση μας μιλάς ή από κρατάς ακουστικό. Από ασύρμα. Το γεγονός ότι σου ζητάει να εργαστείς κάτι σημαίνει. Κάτι. Δεν έχει μάθει να εργάζεται ποτέ. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μάθει να εργάζομαι μετά από 26 χρόνια, ενώ δεν ξέρω να εργάζομαι. Λίλα. Εδώ δεν ξέρει να πλένει το σώμα. Όμως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τριβές το γάμο σου, ξέρεις. Μα αυτό πρέπει να το δεις. Εδώ μιλάμε ότι δεν μπορεί... πρέπει να δημιουργήσει τριβές, διότι καταρχήν υπάρχει μια συμφωνία ως προς αυτό με τον άντρα σου. Μα πώς σπούδασες ρε Βαγγελιό. Πώς σπούδασες δηλαδή τόσο καιρό ψυχολογία. Τουλάχιστον για 4 χρόνια πρέπει να σπούδαζε. Έλα, το πλήρωσε και το πήρε τώρα. Μόνη σου ήσουν στο σπίτι, είχες υπηρέτριες. Τι, κοιτάς τα... Να σου πει τώρα, με. Η Λίλα έχει παρατεταμένη παιδικότητα. Όχι, να μας απαντήσει η Μαγγελιό. Έχει δικαιωθεί ακόμα, κάνει την μπεμπέκα, έχει και τους άλλους εκεί να την ταχτιντεύουν εντάξει, καλή μας, χρυσή μας. Δεν θα ενηλικιωθεί ποτέ. Ας το πάρει από εδώ γιατί σε λίγο ο άντρας θα γίνει πού. Τι είπες, Βαγγελιά. Μα πλήρως λογικά αν τα σκεφτείτε. Εμένα ο άντρας με ήξερε τι ήμουν όταν με πήρε. Δεν είδε ποτέ κάτι διαφορετικό. Όλοι αλλάζουμε μες στο γάμο γιατί ο γάμος προϋποθέτει συντροφικότητα και δεν κατανόηση. Δεν ήμουν ποτέ υποκριτρία απέναντι. Όχι σε αυτά που ξέραμε, σε αυτά που βρήκαμε. Σκέψου το. Δεν είναι μόνο ο γάμος που μας αλλάζει. Αλλάζουμε και σαν άνθρωποι. Είναι 26 χρονών η Λίλα. Είναι πραγματικά σε μια μεταβατική ηλικία μεταξύ φοιτητικής ηλικίας και ωριμότητος. Αλλά κάποια στιγμή όμως πρέπει να αποφασίσει να μεγαλώσει. Ναι, είναι αυτή. Μπορείς να αποφασίσει προς το παρόν 26 και μπορεί να θέλει να ζήσει. Κατάλαβες. Ναι, αλλά όμως ξέρεις, όταν είσαι παιδί και κάνεις πράγματα, παίρνεις αποφάσεις ενήλικων, παραδείγματος χάρη να παντρευτείς. Ναι. Θα πρέπει να είσαι και έτοιμη να αναλάβεις κάποιους από τους ρόλους αυτής της ιδιότητας. Όταν έχουν ήδη αναλάβει άλλοι από τους ρόλους. Δηλαδή υπάρχει υπηρέτεια για να αναλάβει το ρόλο να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Πρέπει να τις κάνω εγώ. Το πρόβλημα δεν είναι ότι... Τον άντρα μου. Λίλα μου, εκείνο που σου λέει ο άντρας σου δεν είναι μόνο ότι δεν του μαγειρεύεις. Είναι ότι ζητάει από σένα να πας κοντά του και να εργαστείς. Δηλαδή ψάχνει από σένα να βρει κάτι να θαυμάσει. Σε θέλει να είσαι δημιουργική. Αυτό είναι ένα θείο δώρο. Ένα από τα πράγματα που θέλουμε εμείς οι άνθρωποι. Ένα από τα πράγματα που θέλουμε εμείς οι άνθρωποι, Μαριετάκη μου, είναι να νιώθουμε ότι είμαστε παραγωγικοί και ότι οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι μαζί μας για αυτό που κάνουμε. Και είναι αποδεδειγμένο πια ότι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν εργάζονται είναι οι πιο δυστυχείς άνθρωποι. Έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Να σου πω ένα παραγωγικό. Πάω σε διαφημίσεις. Έχω πει να μιλήσεις. Μα τώρα θέλω να πω σε διαφημίσεις πάλι. Θα πας το πρωί στο εργοστάσιο και θα κάθεσαι μέσα στο γραφείο του. Πρόδρομε, θέλω μετά να πω κάτι σε αυτό που πείτε και επιστρέφω με τη Λίλα. Είναι κουραστικό γιατί εγώ τι είμαι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Όχι.
του φεγγαριού τη χάση. Να με κουράσαν άλλα φρά, ίσιος να μην με πιάσει. Η ελβετική πρέσα Έλληνα Πρέσο Παλ είναι η μόνη με 5 χρόνια εγγύηση.